Βρισκόμαστε στην έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλονή και έχετε κληθεί από όλα τα μέσα ενημέρωσης του νησιού προκειμένου να συζητήσουμε και να θέσετε τις ερωτήσεις, να ακούσετε και την τοποθέτηση τη δικιά μας σχετικά με το θέμα της του αφεντέλειου. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι μέχρι τώρα προτίμησα τη σιωπή. Παρόλο τον οριμαγδό των ανακοινώσεων, τοποθετήσεων, δρόμενων, συγκεντρώσεων κτλ., προτίμησα να μην απαντώ, εκτός βέβαια από αυτά που ελέγχθησαν μέσα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θεσμικά. Και αυτό το έκανα διότι η υπόθεση ακόμα γινόταν, ήταν στη διαδικασία της. Ήθελα να υπάρξει ένα τελικό απτό αποτέλεσμα προκειμένου να πούμε τι έγινε, τι δεν έγινε και τι μπορεί να γίνει, το σπουδαιότερο είναι αυτό βέβαια, τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Διότι αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή είναι ότι προσωπικά, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο, είναι αντίθετο στο χτίσιμο της παραλίας, στο χτίσιμο των παραλιακών αυτών οικοπαίδων. Και δεν το λέω αυτό σαν δήμαρχος, διότι ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου ή διότι είναι πιασάρικο σαν θέμα ή διότι είμαι τόσο πολύ περιβαλλοντολογικά ευαίσθητος, το λέω σαν μηχανικός. Διότι σαν δήμαρχος είμαι 2,5 χρόνια, μηχανικός είμαι 35. Και θεωρώ ότι είναι λάθος, δεν είναι σωστά τεχνικά να κατασκευαστούν κτίρια και οικοδομές στη θέση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και πάλι και σας το ξεκαθαρίζω από την αρχή για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι είμαι κάθετα αντίθετος στο χτίσιμο της παραλίας. Από εκεί και πέρα, θέλω να δούμε λίγο την υπόθεση εξ αρχής με λίγα λόγια για να μπείτε λίγο στο θέμα, να καταλάβει και λίγο και ο κόσμος και μετά να δούμε τι έγινε και τι μπορούμε να κάνουμε. Η υπόθεση αυτή έρχεται από το προηγούμενο αιώνα. Έρχεται από το 1964. Το 1964 λοιπόν ο τότε Δήμο Ερεσού έδωσε μια έκταση μεγάλη, γύρω στα 160 τόσα στρέμματα αν θυμάμαι καλά, σε μια εταιρεία, την ΤΕΛΑΕ, να αξιοποιήσει τουριστικά όλη την παραλία της Ερεσού και να κατασκευάσει και το δρόμο Ερεσού με τη Λίνης. Η εταιρεία αυτή δεν έκανε κάτι και ο τότε Δήμος Ερεσού με νομικές ενέργειες πήρε το 1974 με τελεσίδικη απόφαση του εφετείου την έκταση πίσω. Χρησιμοποίησε γι' αυτό το λόγο κάποιους δικηγόρους, δύο δικηγόρους. Επειδή δεν μπορούσε να τους πληρώσει, εικονικά έκανε μία πώληση που επί της ουσίας μεταβίβαση ήταν δύο οικοπαίδων, το οποίο έγινε το 1980. Και από εκεί ξεκίνησε η οδύσσια της παραλίας στο αφεντέλειο. Φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση, η οποία έχει ως εξής. Μετά βέβαια τους δύο δικηγόρους, να το πούμε και αυτό, το αγόρασε κάποιος Γερμανός μεσίτης, ο οποίος Γερμανός μεσίτης μετά το μεταβίβασε, το πούλησε στη σημερινή ιδιοκτήτρια. Το 2007 αν θυμάμαι, το 2002 αν θυμάμαι καλά κάπου εκεί. Ή, αφήστε με λίγο να συμβουλευτώ το 7. Το 2007, το 2002 το πήρε ο Γερμανός μεσίτης, το 2007 το πήρε η κυρία που το έχει σήμερα. Στην περιοχή είχε καθοριστεί ένας υγειαλός το 1992, ο οποίος ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους. Ο υγειαλός αυτός επανακαθορίστηκε το 2012 και αυτός είναι που ισχύει και σήμερα. Να φτιάσουμε τώρα στην σημερινή κατάσταση. Και ας πάμε από την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τελευταία απόφαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία προκάλεσε η αντιπολίτευση, οι τρεις παρατάξεις, και εδώ ήρθε τον παρόδο να πω κάτι, βάζω μια ανωτήλια. Θα προτιμούσα αυτή εδώ πέρα η συνέντευξη, παύλα συζήτηση, να μην γινόταν με μένα μονάχα από εδώ. Ήθελα να έχω απέναντι και τις τρεις παρατάξεις και την εκπροσώπηση της πρωτοβουλίας με όποιον δικηγόρο ήθελαν, όποιον μηχανικό ήθελαν, με όλους τους καθηγητές οι οποίοι έρχονται αξιότιμους κατά τα άλλα που έρχονται και μιλάνε και τοποθετούνται με το θέμα και ας είμαι εγώ μόνος μου από εδώ. Και το προκαλώ, προσκαλώ να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να είμαι εγώ και αυτή. Και να πει ο καθένας αυτά που έχει να πει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην τελική απόφαση.
την τελευταία που υπάρχει. Σας τη διαβάζω εντάχει. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρίαση κτλ. Κατόπιν αυτών, η άδεια προέγκρισης οικοδόμησης που αφορά την ιδιοκτησία της κυρίας οφείλει να ανακτηθεί διότι η τίτλη ιδιοκτησίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ιδιοκτησία όπως αυτή έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΤΑΔΕ, αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Η ΕΔΟΜ οφείλει να γνωρίζει αυτή τη δικαστική απόφαση. Και β' με το θεσμοθετημένο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΤΑΔΕ, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοπίο διεθνής αξίας κατά χρονική της κυρωμένης με το νόμο Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Η οδηγία δίνει σαφείς κατευθύνσεις στους φορείς με αρμοδιότητα στο χώρο για τον έλεγχο της αλεξάνδρησης οικιστικής δόμησης με έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό και αρμονική ένταξη νέων αναπτύξεων. Επομένως, είναι εύλογο να ανασταλούν οι οικοδομικές άδειες στην συγκεκριμένη περιοχή για χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο προκειμένου να ενταχθούν αρμονικά κτλ. Κτλ. Για τους ανωτέρους λόγους, ζητάμε την ανάκληση της παραναφερθής οικοδομικής άδειας. Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Δήμος οφείλει να προστατεύει και το ΔΟΣΟΥ ζητά από τον Δήμαρχο να μεριμνήσει για την υλοποίηση της απόφασης αυτής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τον νόμο. Ας πάμε στο δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι πιο απλό. Υπάρχει πράγμα ένα ΦΕΚ και υπάρχει μια οδηγία. Δυστυχώς όμως, μέσα στο ΦΕΚ αυτό, μέσα στην οδηγία αυτή, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Υπάρχει ένα ευχολόγιο, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, να παράξει και αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό δεν έχει παραχθεί και δεν μπορεί να το παράξει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η ΔΟΜ. Πρέπει να γίνει νέο ΦΕΚ, όπου να καθορίζονται τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στις περιοχές αυτές. Όπως παράδειγμα υπάρχει στις περιοχές Natura. Επεπρόσθετα, δεν μπορεί ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η ΔΟΜ, ούτε κανένας άλλος να αναστείλει την έκδοση οικοδομικών αδειών, όπως και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε άδειες οικοδομικές που έχουν εκδοθεί. Αυτή είναι αρμοδιότητα μόνο του Υπουργού Περιβάλλοντος και κανένας άλλο. Επομένως, γι' αυτό χαρακτηρίσαμε προσχηματική και βολική την απόφαση αυτή, το σχέδιο απόφασης και απήχαμε από τη ψηφοφορία. Πάμε τώρα στο πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος λέει ότι το οικόπεδο της κυρίας άνευ ονόματος, αφήστε το, ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν συνάδουν με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ναι, σωστό, δεν συνάδουν. Έραντε όμως που η κυρία αυτή έχει κάνει διορθωτικό συμβόλαιο του 2014 και παρουσιάζει την έκτασή της ως 13,5 στρέμματα, ως 13 στρέμματα αντί για 11,5. Έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχει απαντήσει η υποροδομία χιλιάδες φορές, το έχει πει το ΠΕΧΟ, το έχει πει το ΤΕΕ, το έχουν πει οι πάντες, ότι η υποροδομία, η ΔΟΜ, δεν μπορεί να κάνει έλεγχο νομιμότητα συμβολέων. Ένα συμβόλαιο το οποίο έχει συνταχθεί νόμιμα, έχει μεταγραφεί νόμιμα στο υποθετικό φυλάκιο, το οποίο είναι και όργανο του κράτους, είναι υποχρεωμένο να το δεχθεί. Όποιος διαφωνεί με το συμβόλαιο αυτό, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το προσβάλλει στα αρμόδια δικαστήρια. Δεν είναι η ΔΟΜ δικαστήριο. Η ΔΟΜ δέχει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι υποχρεωμένη να το ακολουθήσει αν δεν έχει προτιμηθεί. Αυτό έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Εδώ όμως ερχόμαστε λίγο να δούμε αυτό το επιχείρημα, το οποίο μπορεί να ακούγεται καλό, αλλά κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά πονηρό. Και είναι πονηρό από αυτόν τον οποίο το βάζει συνέχεια. Και γιατί είναι πονηρό? Διότι αν η ιδιοκτήτρια έρθει αύριο και πει, παιδιά, τι θέλετε? Δεν είναι 13 στρέμματα το οικόπεδο? Πολύ ωραία. Είναι 11,5. 11,5. Είμαστε ok. Χτίζουμε. Τι θα πούμε σε αυτή την περίπτωση? Ότι στα 11,5 δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε πρόβλημα στο επιπλέον 1,5. Το οποίο τι είναι το επιπλέον 1,5? Το επιπλέον 1,5 είναι η ζωή παραλίες, όπως αυτή καθορίστηκε το 2012, η οποία δεν χτίζεται, δεν προσμετράται στο εμβαδό, δεν παράγει πολεοδομικό αποτέλεσμα, οικοδομικό αποτέλεσμα. Είτε χτίσει στα 13, είτε χτίσει στα 11,5, χτίζει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Με τις ίδιες αποστάσεις από τη γραμμή Αγιαλού. Το επιχείρημα αυτό είναι εναντίον μας, δεν είναι υπέρ μας. Το να το λέμε και να το ξαναλέμε συνέχεια. Διότι σας είπα το απλό. Μου φέρνει αύριο στην ΕΔΟΜ ένα τοπογραφικό με 11,5 στρέμματα. Έφυγε κατευθείαν όλη η επιχειρηματολογία μας, αφού στεκόμαστε εκεί. Οπότε θέλω να το σκεφτείτε σοβαρά
Ποιος το προτείνει και γιατί το προτείνει αυτό το πράγμα. Και ποιον εξυπηρετεί. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Η Δημοτική Αρχή έχει πρόταση. Θα ήθελα όμως να την κάνουμε την πρόταση αυτή, αφού μπείτε εσείς και κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Την οποία θα σας παρακαλέσω. Θέλετε κάτι άλλο να σας πω για τη διαδικασία, για την παράδειγμα ότι καθορίστηκε για άλλο το 12, όπου δεν προσβλήθηκε, ενώ θα μπορούσε να είχε προσβληθεί, έγινε αντιληπτό το 17, έγινε τότε οι ενέργειες με το Δήμο, τότε Δήμο Λέσβου, το εκδικάστηκε το 21, το 20 το χάσαμε, εμείς σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου δώσαμε την έγκριση στο δικηγόρο που είχε οριστεί από τον τέλος Δήμο Λέσβου να προχωρήσει στην εξέταση και στη διεξαγωγή της δίκης. Έγινε αυτό. Να πούμε λίγο και για την ΕΔΟΜ, να πούμε λίγο την οικοδομική άδεια. Η ΕΔΟΜ, για να εκδώσει μια οικοδομική άδεια, πρέπει να έχει μια σειρά από χαρτιά εγκρίσεις. Αυτά ελέγχει. Και τα ελέγχει σε επίπεδο προελέγχου. Στην προέγκριση, στην οριστική άδεια, απλά τσεκάρει αν υπάρχουν όλα μέσα. Κάνει μια πληρότητα, τίποτα άλλο. Δεν κάνει έλεγχο. Λοιπόν, προκειμένου να εκδοθεί αυτή η οικοδομική άδεια, έχουν βγει 6-7 εγκρίσεις. Έχει βγει έγκριση από το ΣΑ το 2019. Εδώ έρχομαι τώρα και βάζω μια άνω τελεία. Είναι 23/12/19. Έχει βγει η έγκριση της μελέτης από το ΣΑ, από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Φυσικά η αίτηση έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Με κατηγόρησαν ότι ο μηχανικός ο οποίος βγάζει την άδεια αυτή είναι ειδικός μου σύμβουλος. Πράγματι, ο κύριος Τριχώνας είναι ειδικός μου σύμβουλος. Την άδεια όμως ο κύριος Τριχώνας την έχει από το 2018. Η εγκρίση είναι από το 2019. Στο Δήμο Δυτικής Λέσβου ανέλαβε το Μάρτιο του 20. Όταν λοιπόν ανέλαβε ο κύριος Τριχώνας, είχε ήδη τελειώσει την οικοδομική άδεια της μελέτης. Του είχαν ήδη ανατηθεί, τις είχε ήδη εκπονήσει. Βεβαίως κάποιοι οι οποίοι είχαν ανεκατευθεί παλαιότερα στα δικαστήρια παράδειγμα, αναγνωρίζουν στον εαυτό τους ότι τότε ήμουνα ελεύθερος επαγγελματίας και έκανα τη δουλειά μου. Αυτό όμως δεν αναγνωρίζεται στον γίνη συνεργάτη του Δημάρχου και είναι άδικο. Υπάρχει λοιπόν η έγκριση από το ΣΑ. Υπάρχει η έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όσον αφορά το παρακείμενο ρέμα. Άρα πέρασε και από τα περιβαλλοντολογικά. Υπάρχει έγκριση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Υπάρχει έγκριση από την Αρχαιολογία. Υπάρχει έγκριση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Υπάρχει μια σειρά εγκρίσεων τα οποία ήρθαν στην ΕΔΟΜ για να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Μία από αυτές να μην υπήρχε, δεν θα είχε βγει άδεια, είναι πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς λοιπόν να απαιτείς από τον τελευταίο αποδέκτη να μην προχωρήσει σε μία διοικητική πράξη όταν όλοι οι προηγούμενοι το έχουν κάνει. Και για να βγει αυτή η οικοδομική άδεια, ξέρετε, εργάστηκαν σκληρά και πολύ και για πολλά χρόνια. Εργάστηκαν δικηγόροι μέσα στα αίθουσες των δικαστηρίων προκειμένου να αναγνωριστεί αυτή η έκταση σαν ιδιωτική και υπάρχουν ονόματα. Ποιοι εργάστηκαν και πότε. Έγιναν αγοροπολισίες συμβολέων απανωτές με πάλι δικηγόρους. Δήμαρχοι οι οποίοι δεν αδιαφόρησαν, δεν έκαναν τίποτα και κουνάν τώρα το δάχτυλο κατά την εποχή. Δεν αναφέρομαι στους δημάρχους οι οποίοι έδωσαν το οικόπεδο αυτό σαν οικόπεδο για την τουριστική ανάπτυξη. Αφήστε αυτούς, είναι πάρα πολύ παλιά. Υπάρχουν όμως και καινούργια και πιο πρόσφατα που είτε αδιαφόρησαν και δεν έκαναν τίποτα όταν γινόταν τα δικαστήρια, είτε οι γυαλοί επί των ημερών τους χαράσονταν και δεν έκαναν τίποτα, οι τοπικές αρχές, τα πάντα. Και βέβαια για όλα αυτά, ποιος θέλει στο τέλος, φταίει ο Βέρος. Ναι, εντάξει, το να κατηγορείς το γιατρό της εντατικής είναι εύκολο και βολικό. Αλλά πρέπει να βλέπεις και λίγο τα προηγούμενα.
Λοιπόν, μπορώ να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε και μπορώ να σας πω και την πρόταση την οποία έχουμε να κάνουμε. Ποιος σας συντονίσει? Να ρωτήσω. Όχι, θέλετε, αλλά κάποιος σας συντονίζει. Μαρίνο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να έχουμε εσάς δήμαρχο, οπότε εσείς είστε αυτός που πρέπει να λύσει το ζήτημα, ό,τι και αν έγινε στο παρελθόν. Και βρισκόμαστε απέναντι, όπως μας λέτε, σε άδειες, ότι έχει βγει η οικονομική άδεια, μπορεί να χτιστεί, μπορεί να ξεκινήσει να χτίζεται αυτό. Έχουμε μια αποδική κοινωνία που είναι άκρως αντίθετη σε όλο αυτό και καλείστε εσείς λοιπόν να το λύσετε. Θεωρείτε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα που είχε ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από το θέμα, προχωρήσατε σε όλες τις νομικές ενέργειες και το κυνηγήσατε πραγματικά έτσι ώστε να μην προχωρήσει? Υπάρχουν γραπτά αποσπάσματα του Δημοτικού Συμβουλίου όπου άνθρωποι νομικοί μας διαβεβαίωναν ότι θα κερδίσουμε την υπόθεση στο ΣΤΕ. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κερδίσουμε. Και ηχογραφημένα και γραπτά υπάρχουν αυτά. Από εκεί και πέρα περιμέναμε την απόφαση του ΣΤΕ που ήταν βασικό. Διότι αν το ΣΤΕ διέταζε τον επαναχάραξη του Αιγιαλού, σήμερα δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση. Θα είχαμε προχωρήσει την επαναχάραξη του Αιγιαλού. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη ορίσει νέους μηχανικούς, νέους δικηγόρους, προκειμένου να επανυποβάλλουμε την πρόταση αυτή, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, μαζί με τις απαραίτητες μελέτες οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν και να τεκμηριώνουν γιατί πρέπει να γίνει η επαναχάραξη. Έχουμε ορίσει τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο είναι πρόταση της πρωτοβουλίας Ερεσού. Και ένας ο δικηγόρος που είχαμε και πριν. Οι άλλοι δύο, οι καινούριοι, είναι από τα άτομα τα οποία πρότεινε η πρωτοβουλία Ερεσού. Έχουμε κάνει την προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκαιρότητα του προελέγχου. Έχουμε πάρει αρνητική απάντηση. Ξέρετε, έχουμε μια σειρά από ήττες στα δικαστήρια και όπου έχουμε καταφύγει. Μια σειρά. Από το 1994 παθαίνουμε ήττες στα δικαστήρια και όπου έχουμε καταφύγει. Το έχει σκεφτεί αυτό ποτέ κανένας? Εδώ υπάρχει. Απόφαση του πρωτοδικείου. Χάσαμε. Απόφαση του εφετείου. Χάσαμε. Απόφαση του Ιερίου Πάγου. Χάσαμε. Απόφαση του ΣΤΕ. Χάσαμε. Δεν λέει κάτι αυτό? Βεβαίως είμαι εγώ δήμαρχος και βεβαίως εγώ πρέπει να το λύσω. Και στην Καράβα ήμουν δήμαρχος και προσπάθησα να το λύσω. Και όπου χρειαστεί. Αλλά δεν μπορούν να κουνάν όλοι το δάχτυλο. Να έρθουν εδώ πέρα να βρούμε λύση. Όχι να καταδεικνύουν τον ένοχο συνέχεια. Τώρα, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δεν μπορώ να πω. Αν εγώ θέλω ή αν δεν θέλω να χτιστεί η παραλία κτλ. Από τις πράξεις φαίνεται. Αλλά δεν μπορώ να επιβάλλω σε μια υπηρεσία να παρανομήσει. Αυτό ξεχάστε το. Όπως δεν μπορώ να επιβάλλω σε μια υπηρεσία να βγάλει μια άδεια που δεν βγαίνει, δεν μπορώ να την επιβάλλω ταυτόχρονα να μην βγάλει μια άδεια που βγαίνει. Νομότυπα εννοώ. Που βγαίνει σύμφωνα με τον νόμο. Άσχετα αν μου αρέσει αυτή η άδεια ή αν δεν μου αρέσει. Όπως δεν μπορώ να επιβάλλω πρόστιμα πολεοδομικά σε κάποιον ή να σβήσω πολεοδομικά πρόστιμα από κάποιον. Ξέρετε, δεν ζούμε σε εποχές άλλες που γινόταν αυτά τα πράγματα. Και ελεγχόμαστε όλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον νόμο. Πώς να το κάνουμε? Κανείς δεν θέλει να παρανομήσει, κανείς δεν θέλει να πάει. Α, μου λένε πολλοί, γιατί στην Καράβα έκανες αυτό και τώρα δεν το κάνεις. Μα το κάνω, πώς δεν το κάνω? Πώς δεν το κάνω? Τα ίδια κάνω. Όταν εγώ παίρνω συνέχεια αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με προτάσεις δικές μου για να συνεχίσω με τον αγώνα αυτόν, τι κάνω? Και μην ξεχνάτε, στην Καράβα είχα απέναντι ένα κράτος. Στο κράτος έχεις ποινικές ευθύνες. Και τις ποινικές ευθύνες τις αναλαμβάνω. Όπως τις ανέλαβα και είμαι κατηγορούμενος. Εδώ δεν έχεις μόνο ποινικές ευθύνες. Εδώ έχεις και αστικές όταν έχεις να κάνεις με ιδιώτη. Και μάλιστα με ποιον ιδιώτη? Με ένα ιδιώτη που του πούλησε ο Δήμος κάτι. Γιατί τελικά ο Δήμος του το πούλησε. Το πούλησε προηγουμένως σε κάποιον άλλον, ο άλλος σε άλλον και αυτή τώρα. Δηλαδή το πούλησε σε κάποιον. Και τώρα έρχεται ο Δήμος και του λέει μη χτίσεις. Αν αυτό δεν είναι απάτη, τι είναι? Βεβαίως δεν στέκομαι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι και ο ιδιώτης πρέπει να αποζημιωθεί για την περιουσία του. Αλλά δεν μπορεί να χτίσει. Ήταν λάθος αυτό που έγινε εξ αρχής. Όταν ο Δήμος το έδωσε.
Και όταν ο Δήμος δεν έκανε τίποτα προκειμένου να μην χτιστεί. Σας είπα, είναι βολικό να φταίει ο τελευταίος. Είναι πάρα πολύ βολικό. Αλλά δεν είναι όμως η αλήθεια. Ναι, αλλά εσείς αυτός πρέπει να το λύσετε αυτή τη στιγμή. Σας είπα, έχουμε πρόταση. Πάντα υπάρχει πρόταση, ξέρετε. Κυρία Τζενέλη, πού είναι? Καταρχήν, νομίζω ότι είναι άδικο να χρεωθείτε τα λάθη που έγιναν από το 64 μέχρι... Τα έχω χρεωθεί, κυρία Τζενέλη, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Εδώ έχω χρεωθεί που έχω παντρευτεί. Πρέπει να χωρίσω, δεν γίνεται αλλιώς. Να μείνω λοιπόν στο γεγονός ότι εδώ και λίγους μήνες έχει ξεσπάσει η υπόθεση Φεντέλη και το τι έχει γίνει. Είναι νομίζω στιγμή να μας πείτε ποια είναι η πρόταση του Δήμου, τι πρέπει να κάνετε για να προχωρήσουμε και εμείς στις υπόλοιπες ερωτήσεις και επίσης θεωρούμε ότι είναι μια πολύ επικοινωνιακή τακτική της σχέσης σας με την κοινότητα της Ερεσού. Βλέπουμε μια πολεμική να έχει ξεσπάσει που θα έπρεπε να υπάρχει αδραστή συνεργασία γιατί και οι δύο θέλετε το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, να μην είστε στήριξη. Άνω τελειά. Θεωρώ ότι η πολεμική δεν είναι εκ μέρους μου. Δεν έχω απαντήσει ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω. Θεωρώ ότι ο Δήμος δεν πρέπει να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους πολίτες. Πρέπει να είμαστε με τους πολίτες. Επομένως, να απαντώ εγώ σε ανακοινώσεις πολιτών δεν πρέπει να το κάνω. Ούτε να έρχομαι σε αντιπαράθεση. Και επειδή αναφέρατε ότι θέλετε να βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι και να το συζητήσετε αυτό. Όχι, αυτό το προκαλώ. Πρόσφατα έχει γίνει και μια συνάντηση. Με τους καθηγητές μαζί. Με καθηγητές. Βεβαίως. Που από ό,τι λέει η πρωτοβουλία είχατε προσκληθεί. Θα μπορούσατε να πάτε και να τα συζητήσετε όλα αυτά. Ναι. Στην θα ήθελα να τα συζητήσουμε σε ένα τραπέζι μπροστά στις κάμερες. Σε ένα τραπέζι μπροστά στις κάμερες. Να πει ο καθένας αυτό που έχει να πει και να το τεκμηριώσει. Και να πει αυτό γίνεται για αυτόν τον λόγο. Όταν μου λέει ο άλλος κάνει αναστολή οικοδομικών εργασιών ή αδειών, εγώ 35 χρόνια μηχανικός, μηδιό, να μην πω γελάω, χαχανίζω. Ρε παιδιά, δεν μπορεί άλλος, μόνο υπουργός μπορεί και για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί γίνεται ένα έργο. Κατασκευάζεται ένας δρόμος λοιπόν, όπως είναι ο δρόμος Καλονής Πέτρας παράδειγμα, το κομμάτι αυτό το τελευταίο που φτιάχνανε και σου λέω αναστέλω την κατασκευή προκειμένου να χαρακτεί ο δρόμος καινούργιος. Σας πω κάτι άλλο. Πώς θα μπορούσε να έχει λυθεί η υπόθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν υπήρχε swap. Γιατί το swap θα όριζε χρήσης γης και θα έβαζε όρους δόμησης και απαγορεύσεις. Και ρωτώ. Γιατί ο Δήμος Ερεσού δεν έχει swap. Γιατί έχει ο Δήμος Καλονής, ο τέος Δήμος Καλονής. Γιατί έχει ο τέος Δήμος Μανταμάδου. Γιατί έχει ο τέος Δήμος Μύθυμνας. Γιατί ο τέος Δήμος Πέτρας είναι στο τελευταίο στάδιο για να εγκριθεί. Να σας πω το γιατί. Γιατί το swap δεν είναι κάτι ευχάριστο για τον κόσμο, για τους πολίτες. Διότι βάζει χρήσης γης, βάζει τάξη. Δεν μπορεί να χτίσει ο καθένας ό,τι θέλει, όπου θέλει. Βάζει απαγορεύσεις. Μειώνει τη δόμηση. Τα κάνει όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να μην είναι αρεστό. Να μην είναι πιασάρικο πολιτικά. Και οι δήμαρχοι Ερεσού προτίμησαν να μην κάνουν. Αντιθέτως, οι δήμαρχοι Καλονής, οι δήμαρχοι Μανταμάδου, οι δήμαρχοι Μυθύμνης, οι δήμαρχοι Πέτρας, το έκαναν. Παρόλο που δεν είναι καλό και αρεστό για τον κόσμο. Το έκαναν και δεν έχουν προβλήματα. Διότι αν υπήρχε swap τώρα και είχε μπει απαγόρευση δόμησης εκεί πέρα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όπως δεν θα είχε πρόβλημα αν δεν το είχε πουλήσει ο Δήμος Ερεσού, όπως δεν θα υπήρχε πρόβλημα αν το είχαν κυνηγήσει στα δικαστήρια, αν είχαν πάρει χαμπάρι τον Υγειαλό, αν. Ή αν υπήρξε οργανωμένος φάκελος του ΣΤΕ. Και αυτό. Να σας πω και για το φάκελο του ΣΤΕ. Ξέρετε ότι η νομική υπηρεσία του τότε Δήμου Λέσβου ήταν αρνητική στην προσφυγή. Αρνητική στην προσφυγή. Όχι, είπε. Και παρόλα αυτά έγινε η προσφυγή. Όλα γίνονται στο πόδι επάνω, στο γόνατο. Βέβαια, δεν είναι όλοι αθώοι. Υπάρχουν και οι πονηροί, ξέρετε. Η πρότασή σας. Θα φτάσω. Να την πω. Όχι, κάνε την ερώτηση, κάνε την ερώτηση, κάνε χαρά σου. Υπάρχει σαφείς αιχμές και μομφέστα, θα έλεγα, εναντίον της συζύγου σας, όπου προείσταται στην υπηρεσία δόμησης. Και μάλιστα αυτό αφήνεται, έχει υποθεί και ως υπονοούμενο από τον πρώην γενικό γραμματέα του Δήμου σας, τον κύριο Ελευθερίου,
με το σκεπτικό ότι ο ένας συνεργάτης σας έχει βγάλει την άδεια. Η σύζυγός σας έβγαλε την οικοδομική άδεια και εσείς είστε δήμαρχος που προχωρείτε σε αυτές τις ενέργειες. Τι έχετε να απαντήσει σε αυτούς? Και επίσης ένας αναγνώστης που παρακολουθεί μέσω του live ρωτάει αν έχετε κάποια επαγγελματική ή φιλική σχέση με την ιδιοκτήτρια. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο πρώτο. Ξέρετε, είμαι πόσο, 25, 30 χρόνια παντρεμένος. Δεν υπολόγιζα ποτέ ότι θα γίνω δήμαρχος, ούτε ότι η σύζυγός μου θα γινόταν προϊσταμένη της ΕΔΟΜ. Τώρα πια είναι η περίφημη ΕΔΟΜ του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Αποτελείται από τα εξής άτομα. Από την προϊσταμένη, την κυρία Ζαφυρίου, που είναι η προϊσταμένη διεύθυνση περιβάλλοντος βασικά. Από έναν υπάλληλο, μία υπάλληλο, η οποία εκδίδει τις οικοδομικές άδειες, και από έναν υπάλληλο, ο οποίος είναι στο τμήμα αυθαιρέτων. Και μία κυρία η οποία είναι στο πρωτόκολλο. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία απαρτίζουν την ΕΔΟΜ. Η προϊσταμένη δεν εκδίδει οικοδομικές άδειες. Τη βασική οικοδομική άδεια, δηλαδή την προέγκριση, δεν την εξέδωσε η σύζυγός μου. Την εξέδωσε η προηγουμένη μηχανικός, η οποία πήρε και απόσπαση σε άλλη υπηρεσία και δεν είχε καμία ανάμειξη η σύζυγός μου. Η οικοδομική άδεια εξεδόθη από τη σύζυγό μου τώρα, αλλά σας είπα η οικοδομική άδεια επί της ουσίας γίνεται μία πληρότητα και εξεδόθηκε μόνο και μόνο διότι δεν ήθελε να μπλέξει τη νέα υπάλληλο σε αυτή την υπόθεση. Μόνο για αυτό το λόγο και για κανέναν άλλο. Από εκεί και πέρα το θεωρώ ανήθικο και το θεωρώ και εσχρό το να κατηγορείται κάποιος ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί να την κάνει σύμφωνα με τον νόμο, επειδή ο σύζυγός της είναι δήμαρχος και είναι πολιτικός προϊστάμενος. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, ρε παιδιά? Να μπει πού? Είναι μηχανικός. Ή έπρεπε να μπει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προϊσταμένη, που ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί όλα τα έργα του Δήμου με εκατομμύρια προϋπολογισμούς θα ήταν εκεί, ή να έμπαινε στην ΕΔΟΜ. Δεν υπήρχε αλλού. Ή να έπαιρνε σύνταξη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω όλοι αυτοί. Οι αριστεροί που έχουν το ηθικό και το ηθικό πλεονέκτημα, όπως λένε, οι ακτιβιστές, όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, είναι δυνατόν να φέρονται να απευθύνουν τέτοιες κατηγορίες με τέτοιες ακατανόμωσες πράξεις σε μια γυναίκα η οποία κάνει τη δουλειά της, η μητέρα τεσσάρων παιδιών, που ανεβοκατέβαινε 25 χρόνια στη Μυτιλήνη με το δικό της αυτοκίνητο, γιατί τώρα όλοι οι υπάλληλοι έρχονται με αυτοκίνητα του Δήμου και δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για τίποτα. Βρείτε στο φάκελό της ένα πράγμα, ένα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν νομίζουν ότι αυτός είναι ο δόκιμος τρόπος να προχωρήσουν στην υπόθεση, ας προχωρήσουν έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι και λυπάμαι και για την αντιπολίτευση, η οποία σας είπα ότι εμέσως προσπαθεί να το κάνει το πρόβλημα, προσπαθεί να το κάνει πρόβλημα της ΕΔΟΜ. Δεν είναι πρόβλημα της ΕΔΟΜ. Εκεί είναι το λάθος. Αυτό δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Διότι όπως είπε και ο Κορνίλιος Καστοριάδης, ξέρετε, τον οποίο τον διαβάζω και τον αγαπώ πολύ, γιατί τα πράγματα αυτά έχουν υποθεί πολλές φορές, λέει ότι όταν στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα ο άλλος δεν καταλαβαίνει, τι του λες, είτε δεν θέλει να καταλάβει, είτε δεν μπορεί. Εδώ πιστεύω ότι μερικοί δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Επίσης, είπατε και για αναφέρατε συγκεκριμένα για τα συμβόλαια, για τις αγορές και τα λοιπά και υπονοήσατε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα πρόσωπα αυτά που έχουν... Εγώ θα σας βγάλω φωτοτυπία τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τα συμβόλαια, θα σας τα δώσω, δημοσιογράφοι είστε, θέλετε να τα πείτε, πείτε τα. Αλλά δεν μπορούν ορισμένοι άνθρωποι να κουνάνε το δάχτυλο. Αυτό είναι το εκνευριστικό. Δεν μπορεί να αποκτάνε ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τα οικόπεδα αυτά ιδιωτικά, τα πούλησαν τα οικόπεδα αυτά, να αποκτάνε ξαφνικά περιβαλλοντολογική συνείδηση. Δεν γίνεται. Υπάρχει σκοπιμότητα, δηλαδή. Εσείς πώς το βλέπετε? Εσείς πώς το βλέπετε? Αν έχω φιλική σχέση επαγγελματική με την κυρία Καραγιάννη, προφανώς δεν έχω. Είπα και το όνομα. Προφανώς δεν έχω. Και δεν είχα ποτέ. Και ας μου βρει όποιος θέλει μια δικαστική υπόθεση που είχα εγώ, που είχα δικηγόρο την κυρία. Ή κάποια άλλη εμπλοκή.
Όσον αφορά, σας είπα, για τον συνεργάτη, είχε αναλάβει πριν. Σας τα έδειξα. Από το 19 υπάρχουν εγκρίσεις σχεδίων. Για να φτιαχτούν τα σχέδια θέλουν και 6-7-8 μήνες. Όταν λοιπόν τον 10ο του 19, τον 8ο, τον 9ο, πότε ήτανε, σημαίνει ότι είναι από το 18 η υπόθεση. Μπορεί να είναι και από το 17. Έπρεπε εγώ να ξέρω το 2017 που είχε αναλάβει ο συγκεκριμένος συνάδελφος στην υπόθεση, έπρεπε να ξέρω ότι το 2021-20 θα τον είχα πάρει ειδικό σύμβουλο. Και η ρίστο εμπαρόδι και πάλι, ειδικό σύμβουλο και έκανε τι, έκανε το κλειστό της Σκαλονής μόνος. Ξέρετε πόσο στήχησε αυτός ο άνθρωπος μέχρι τώρα? Στήχησε 2 χρόνια επί 1.200 ευρώ το μήνα, στήχησε 25.000 ευρώ στο Δήμο. Ξέρετε πόσο κοστολογήθηκε η μελέτη του κλειστού γυμναστηρίου Μυτιλίνης, η οποία θα δοθεί τώρα από τον Τρίτσι? 400.000 ευρώ. Εμάς μας στήχησε 24. Και όχι μόνο αυτή, γιατί παράλληλα κάνει και άλλες δουλειές. 400.000 ευρώ, δείτε τα. Α, τώρα έγινε. Λοιπόν, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι στο χρονικό διάστημα που κληθήκατε να διαχειριστείτε την υπόθεση, θεωρείτε ότι υπήρξαν ενδεχομένως κάποια λάθη ή παραλήψεις από την πλευρά σας? Ή βρεθήκατε πρωτοτελεσμένων γεγονότων? Πρωτοτελεσμένων ήμουν ούτως ή άλλως. Οι δικαστικές αποφάσεις ήταν αμετάκλητες. Η Αγιαλή ήταν αμετάκλητη. Η προσφυγή κατά του Αγιαλού είχε γίνει. Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε εμείς αυτήν. Ήταν απλά, πήραμε μια απόφαση να ορίσουμε τον δικηγόρο, να εξουσιοδοτήσουμε τον δικηγόρο, να συζητήσει το θέμα. Δεν μπορούσε καν να πούμε ότι σας προσκομίζουμε καινούργια στοιχεία. Ό,τι είχε υποβληθεί το 18-19 από ό,τι είχε γίνει η προσφυγή, αυτά ήταν. Απλά αυτό το πράγμα έγινε το δικαστήριο το 20. Αυτή ήταν η διαφορά. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο θα μπορούσα να κάνω, ειλικρινά. Σαν μηχανικό σας λέω, την οικοδομική άδεια την έψαξα από πάνω μέχρι κάτω στο τέλος. Νομότυπη είναι. Το είπε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, στη συνεδρίαση την οποία κάναμε τον Οκτώβριο του 2021. Είναι νομότυπη. Τι να κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε, δεν είναι ο νόμος της ζούγκλας εδώ. Υπάρχουν νόμοι. Και με τους νόμους θα πολεμήσουμε. Αλλά με τους νόμους. Και ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Προηγουμένως αναφέρατε ότι η επιχειρηματολογία στην οποία βασίζονται για να μην γίνει το χτίσιμο είναι ότι τα στρέμματα που εμφανίζει η σας διάβασα την απόφαση. Είναι περισσότερα από τα... Είναι 13% αντί 11,5%. Ναι. Και σας είπα, το 1,5 επιπλέον δεν παράγει αποτέλεσμα. Ούτε περισσότερη δόμηση δίνει, ούτε αποστάσεις από την παραλία με κρένη, ούτε τίποτα. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είναι το ίδιο πράγμα. Αν εμφανιστεί τώρα με 11 στρέμματα. 11,5, ναι. Το αρχικό του συμβόλαιο. Ναι. Είναι νόμιμη. Είναι όμως ηθικό να δώσουμε άδεια σε ένα άτομο που κατά τα πτάχνουν... Μα γιατί το ρωτάτε σε μένα? Γιατί δεν το ρωτάτε σε αυτούς οι οποίοι το έχουν σαν επιχείρημα αυτό? Αν είναι ηθικό, αν δεν είναι ηθικό. Κοιτάξτε, πολλά είναι ανήθικα σε αυτή τη ζωή. Και ο πόλεμος που γίνεται στην Ουκρανία ανήθικος είναι. Αλλά δεν γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου. Γιατί επί της ουσίας αυτό κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ηθικό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να χτιστεί. Δεν είναι ηθικό. Σβήστε τη λέξη ηθικό. Δεν πρέπει να χτιστεί η παραλία. Τέλος. Άλλοι για περιβαλλοντολογικούς λόγους, εγώ για τεχνικούς, για οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να χτιστεί. Πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Ποια λύση λοιπόν? Θα ρωτήσω πρώτα η κυρία Βερβέρη από τα Νέα της Λέσβου. Ναι. Πού είσαι αγαπητή Ντίνα, δεν σε βλέπω. Δεν με βλέπετε. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Αμέ. Πότε ενημερωθήκατε εσείς για την προέγκριση της άδειας δόμησης και αν ενημερώσατε με τη σειρά σας την τοπική κοινωνία, την πρωτοβουλία και τους πολίτες εκεί, τους κατοίκους της Ερεσού? Γιατί μέχρι και σήμερα η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ από εσάς για την προέγκριση της άδειας. Όχι, δεν ενημερώθηκε από μένα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Και ότι το έμαθε μόνη της τυχαία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για τον Οκτώβριο που έγινε η πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα. Η απόφαση που είχε ληφθεί τότε ήταν να γνωμοδοτήσει δικηγόρο σχετικά με την ανάκληση της άδειας.
και να γινόταν αυτή. Από όσο γνωρίζω, ο δικηγόρος νομοδότησε να αναβληθεί άδεια. Αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ δεκτό από την υπηρεσία δόμησης. Θα μας απαντήσετε σε αυτά. Άμε. Και αν τελικά είναι πολιτική απόφαση. Πολύ ευχαρίστω. Για το αφιτελή, όχι. Πολύ ευχαρίστω. Να πιάσουμε τη δεύτερη ερώτηση που είναι πιο απλή. Γνωμοδότησε ο δικηγόρος και δεν έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση από την ειδόμη. Πού σας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, ότι έπρεπε να ανακληθεί. Ναι. Πού σας κάνει εντύπωση αυτό. Το ότι γνωμοδοτεί οποιοδήποτε δικηγόρος σημαίνει ότι ισχύει τώρα. Τότε δεν έπρεπε να χάσουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού ο ίδιος δικηγόρος έκανε το αίτημα εκεί πέρα. Έπρεπε χωρίς να γίνει δίκη να πούμε αυτά λέμε εμείς, συμφωνούμε, βάλτε μια υπογραφή να φύγουμε. Δεν έπρεπε να χάσουμε τα δικαστήρια. Δεν πρέπει να γίνονται δικαστήρια γενικώς. Θα παίρνουμε ένα δικηγόρο, θα γνωμοδοτεί και θα τελειώνει η ιστορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε να γνωμοδοτήσει ο δικηγόρος. Σας απάντησα, μάλλον δεν καταλάβατε. Και δεν έγινε δεκτή η γνωμοδότησή του. Από την ΕΔΟΜ, ναι. Τι θα πει πολιτική απόφαση, ρε παιδιά, στην ΕΔΟΜ. Ποια είναι η πολιτική απόφαση, να υποχρεώσω υπηρεσιακό παράγοντα με πολιτική απόφαση να κάνει κάτι το οποίο αντίκειται στην νομοθεσία του. Δηλαδή να υποχρεώσω την τεχνική υπηρεσία να παραλάβει ένα έργο το οποίο δεν το παραλαμβάνει επειδή έχει τεχνικές ατέλειες ή να πληρωθεί ένας λογαριασμός για εργασίες οι οποίες δεν έγινε. Ποια είναι η πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση είναι η έκφραση της βούλησης. Και η βούληση είναι να μην χτιστεί η παραλία. Για ένα, δύο, τρεις, τέσσερις λόγους. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε όμως και τα όπλα να το κάνουμε. Δεν διατάσσεις υπηρεσίες. Δεν διατάσσει υπηρεσίες. Τώρα, αν το ήξερα ή όχι, είχε υποβληθεί, ξέρετε, αίτημα για έκδοση προελέγχου, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι καλά, τα είδα μετά, τον Αύγουστο ή και λίγο λιγότερο. Η υπάλληλος της ΕΔΟΜ ζήτησε να οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και άνθρωποι τώρα που έκαναν ερωτήσεις, δικηγόρος προκειμένου να τη συμβουλέψει. Ορίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή άνθρωπος για τη συμβουλή. Εγώ δεν μετέχω στην Οικονομική Επιτροπή. Η ρηκτήτρια έστειλε εξώδικα. Αν θυμάμαι καλά, δύο εξώδικα. Το πρώτο απευθείας στην ΕΔΟΜ, το δεύτερο στο Δήμο. Δείτε ποιος παρέλαβε το εξώδικο από το Δήμο. Βρέστε το. Υπάρχει, ας το δώσω και εγώ, να δείτε ποιανού υπογραφή έχει από κάτω ότι παρελήφθη το εξώδικο από την ιδιοκτήτρια. Που τεκμέρεται ότι μαθαίνεις ότι έχει υποβληθεί αίτημα. Αν το δείτε θα καταλάβετε. Λοιπόν, από τον τότε γενικό. Πότε έγινε αυτό είπατε? Πριν την έκδοση της άδειας. Γιατί και στην Οικονομική Επιτροπή πάλι το από τον γενικό συμμετείχε. Εσείς πότε υποβληθήκατε σε κάθε περίπτωση? Ενημερώθηκα όποτε ενημερώθηκε και η πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή, κυρία Βερβέρη, η υπηρεσία δόμησης έχει 67 αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας. Και πλέον οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν γίνονται σε έντυπη μορφή. Να περάσω από το γραφείο, να πέσει το μάτι μου σε ένα σχέδιο, να δω «Α, ο Βέρος κατέθεσε άδεια». Γίνονται όλα αποκλειστικά ηλεκτρονικά και τα χειρίζεται ένας υπάλληλος. Κανένας άλλος μπορεί να τα δει. Λοιπόν. Θεωρείτε ότι εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι 67 άδειες που είναι κατατεθειμένες προς έκδοση στην ΕΔΟΜ? Δεν το ξέρω. Δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος. Ούτε καν έρχεται αντίγραφο πλέον. Παλαιότερα, ξέρετε, η οικοδομική άδεια έβγαινε σε 4 αντίγραφα. Ένα πήγαινε στον ιδιοκτήτη, ένα έμεινε στην υπηρεσία, ένα πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα και ένα πήγαινε στο Δήμο. Ούτε καν πλέον έρχεται στο Δήμο αντίγραφο. Να δούμε, α, βγήκε αυτή η άδεια. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ λοιπόν θα δεχθώ ότι το ήξερα από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, τι θα άλλαζε? Θα το δεχθώ για την οικονομία της κουβέντας. Ότι η ιδιοκτήτρια έκανε αίτημα και η ιδιοκτήτρια εξέδωσε προέγκριση. Μπορείτε να μου πείτε τι θα άλλαζε, επί της ουσίας τι θα άλλαζε? Αφήστε τη σεναριολογία. Τι θα άλλαζε? Πού ήταν γνωστό? Ήταν γνωστό στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν γνωστό στο Γενικό Γραμματέα, ήταν γνωστό σε πολλούς. Με αποδείξεις, έτσι. Συγγνώμη, για να καταλήξουμε. Δηλαδή, εσείς ενημερωθήκατε όταν ενημερώθηκε η πρωτοβουλία? Μάλιστα, ναι. Δεν το γνωρίζατε πριν? Τι να γνωρίζω, ότι είχε βγει άδεια? Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό, γιατί δεν είναι όλοι
οι άδειες το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι άδειες το ίδιο. Προφανώς και δεν είναι όλες οι άδειες το ίδιο. Αλλά η διαδικασία να μάθεις ότι εξεδόθη μια άδεια ή ότι πρόκειται να εκδοθεί είναι η ίδια. Ναι. Είτε πρόκειται για να φτιάξεις το τζάμπο παράδειγμα, είτε πρόκειται να κάνεις μια προσθήκη στη φτερούντα. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία μιας κουζίνας. Μπαίνει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, το βλέπει ο ελεγκτής μηχανικός και ο μηχανικός που την κατέθεσε. Και δεν το βλέπει κανένας άλλος. Και δεν κυκλοφορούν σχέδια κάπου αλλού. Αλλά σας είπα και πάλι, πέστε ότι το γνώριζα από την πρώτη στιγμή. Τι θα άλλαζε? Τι άλλο θα γινόταν εκτός από αυτά που γίνανε? Στο ΣΥΠΟΘΑ πήγαμε. Συμβούλια κάναμε. Αντιδράσαμε και ποιο αποτέλεσμα παρήχθη από αυτό? Μπορείτε να μου πείτε. Η άδεια οικοδομής είχε βγει, η προέγκριση μάλλον βγήκε πέρυσι το Δεκέμβριο. Το 20. Δεκέμβριο του 20. Η οικοδομική άδεια βγήκε Μάρτιο του 22. Τι αποτέλεσμα παρήχθη μέσα αυτού στον 1,5 χρόνο? Τι άλλαξε, τι διαφορετικό έγινε, τι θα μπορούσε να γίνει? Επί της ουσίας θα μου πείτε. Καλά είναι τα σενάρια, δεν λέω όχι. Ότι ο Βέρος ήξερε, ο Βέρος έκανε, ο Βέρος έδειχνε. Αποτέλεσμα. Τι βγήκε από αυτό? Έγινε αυτό, μπορείτε να μου το πείτε? Εσείς που ρωτάτε. Ότι συνέβη αυτό. Δεν αντιδικούμε. Δεν έχουμε σεναριολογίες. Προφανώς και δεν αντιδείχνουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αντιδείχνουμε. Απλά. Παρακαλώ. Θα μπορούσε όμως, κύριε Δημήτρη, να ρωτήσει κάποιος όλα αυτά που μας είπατε, τα στοιχεία, οι νόμοι κτλ. Έχουμε όμως στα χέρια μας μια απόφαση μιας ολόκληρης τοπικής κοινωνίας που δεν θέλει την οικοδόμηση της περιοχής. Έχουμε την βούληση τη δική σας που λέει. Και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θέλουμε. Όχι μόνο τη τοπική κοινωνία, και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει όχι να μην χτιστεί. Του Δημοτικού Συμβουλίου τη δική σας. Έχουμε λοιπόν σαν γεγονός, γνωρίζουμε εδώ και πόσους μήνες, ότι προχωρά κανονικά, νομότυπα, η έκδοση οικοδομικής άδειας και η οικοδόμηση της περιοχής. Τι κάνουμε λοιπόν για να το σταματήσουμε? Αυτό είναι το θέμα. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Το θέμα είναι πολεοδομικό, νομικό και πολιτικό. Δυστυχώς πολεοδομικά, όπως είναι τώρα η κατάσταση, έχουμε χάσει. Και νομικά έχουμε χάσει, έχουμε υποστεί μια σειρά από ήττες νομικές εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, δεν έχουν εξαντληθεί τα νομικά μας όπλα και οι νομικές ενέργειες. Και έχουν ήδη δρομολογηθεί αυτές οι νομικές ενέργειες. Ποιες είναι αυτές? Είναι η επαναχάραξη του Αιγαλού, η οποία ήδη έχει ανατεθεί και η οποία θα γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όποιες τυχόν ενέργειες γίνουν μέσα στο μήνα στο οποίο υπάρχει δικαίωμα ή δίμηνο, δεν θυμάμαι καλά, κατά της έκδοσης της πράξης της οικοδομικής άδειας. Υπάρχουν νομικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν. Είτε στο ΣΥΠΟΘΑ, είτε σε διοικητικά δικαστήρια, είτε οπουδήποτε. Αυτά όμως θέλουν τον χρόνο τους. Όπως και το ΣΚΟΑΠ. Αυτά όμως θέλουν τον χρόνο τους. Δηλαδή, μια νομική διαδικασία στο ΣΤΕ, ξέρετε πολύ καλά ότι θα φάει 2 με 3 χρόνια. Και μια τροποποίηση Αιγαλού. Ένα ΣΚΟΑΠ τα ίδια. Τα άλλα θα τελειώσουν αν κάνουμε μια προσφυγή κατά τη έκδοση τη άδεια, όποιο την κάνει. Εγώ δεν μπορώ να την κάνω όπω απέντησε το. Θα δούμε ποιο μπορεί, όπω απέντησε το ΣΥΠΟΘΑ. Λοιπόν, πάλι θα κρατήσει 1-2 μήνες και θα τελειώσει. Δηλαδή θα πάρθει μια απόφαση και τέλος. Αυτό δεν μπλοκάρει, να το πω εντός εισαγωγικών, την οικοδόμηση. Το ότι θα τρέχει μία νομική διαδικασία δεν μπλοκάρει την οικοδόμηση. Εκτός αν έτσι διατάξει το δικαστήριο, που την προηγούμενη φορά δεν διέταξε. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι πολιτικά γίνεται η υπόθεση αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να γίνει. Πρώτα απ' όλα, με χαρά βλέπω ότι οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε απόλυτη σύμπνοια κατέβασαν ένα σχέδιο, που σημαίνει ότι συμφωνούν μεταξύ τους και μιλάνε μεταξύ τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η κάθε μία εκπροσωπεί ένα κόμμα. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξα λαμπρό, όλοι μαζί, με το Δήμο μαζί, οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με τους βουλευτές των τριών κομμάτων, να μπούμε στο αεροπλάνο, να πάμε στην Αθήνα, να βρούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, να τον πούμε ότι εδώ, κύριε, έχουμε πολιτικό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα.
περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, σε παρακαλούμε, εσύ που έχεις την αρμοδιότητα, διέταξε τώρα, βγάλε μια απόφαση, αναστολή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Υπάρχει οικοδομικών ιδέων, έχει εκδοθεί. Αναστολή εκτέλεση μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ άνετα και εφόσον όλοι εκφράζουν αυτή τη βούληση. Αυτή είναι η πρόταση. Όχι, έχουμε και δεύτερη. Δεν τελειώσαμε. Στο ταξίδι αυτά στην Αθήνα, για να μην ξαναπηγαίνουμε και πληρώνουμε πάλι εισιτήρια, μπορούμε να επισκεφτούμε και τον Υπουργό Εσωτερικών. Και μάλιστα θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο αυτό. Όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο κονδύλι προκειμένου να απαλωτριωθεί η έκταση. Ή να αγοραστεί οτιδήποτε. Είναι πράγματα εφικτά. Και πράγματα που μπορεί να γίνουν τον επόμενο μήνα. Όχι να περιμένουμε τα δικαστήρια πότε θα τελεσιδικήσουν και εντωμεταξύ η ιδιοκτήτρια να χτίζει. Συν τις άλλες ενέργειες που είπαμε τις νομικές. Μιλάτε εδώ να το συζητήσουμε όποιος θέλει και να το ξεκινήσουμε χτες. Αυτές τις προτάσεις έχετε συζητήσει με τα συνολικά το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή... Σας είπα, αν δεν είχε τελεσιδικήσει η υπόθεση, δεν μπορώ να πω το παρακάτω, άμα δεν ξέρω το τωρινό. Το να πω ότι εγώ θα πάω να απαλωτριώσω μια έκταση ή ότι θα πάω να την μπλοκάρω ή θα πάω. Τη στιγμή που ακόμα δεν είχε εκδοθεί η οικοδομική άλλη. Ψάχναμε τρόπους, μήπως τυχόν και δεν εκδοθεί. Δεν βρέθηκε ο τρόπος αυτός. Περιμέναμε τόσο καιρό την απόφαση του ΣΤΕ. Δεν έβγαινε, βγήκε. Έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε ένα δεδομένο την οικοδομική άδεια. Μπορούμε να πάμε στον Υπουργό και να πούμε αυτό και αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έγινε και κουβέντα μέσα στη Βουλή για αυτό το θέμα. Το θέμα το έφερε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Αρσένης στο Μέρα 25 και το ΣΥΡΙΖΑ και απαντήθηκε από τον Υπουργό. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, απαντήθηκε από τον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή ότι όλα γίναν καλώς. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα λέει, αλλά τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, δεν το έχω καταλάβει. Ίσως εδώ είναι κάτι άλλο, είναι καμιά φράξια τίποτα, αλλά τέλος πάντων, θα φανεί. Λοιπόν. Σχετικά με το δεύτερο που είπατε για την απαλωτρία σου, επειδή έχει ξανασυζητηθεί αυτή η πρόταση, νομίζω ο φορέας ανάπτυξης ή η πρωτοβουλία του έχει προτείνει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί στο τηλέφωνο και έχετε πει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχω πει. Πρέπει για συγκεκριμένο σκοπό να απαλωτριωθεί μια έκταση. Λέτε να μην βρεθεί σκοπό. Σας ρωτώ, Δημαρχή. Κάτι θα βρεθεί. Κάτι θα βρεθεί. Το κόστος, γιατί λέτε να ζητήσετε θεματοδότηση από τον Υπουργείο. Το κόστος, δεν το ξέρω, θα το δούμε το κόστος. Αλλά το κόστος είναι εύκολο να βρεθεί. Το ποσό. Βέβαια. Το πόσο πρέπει. Τώρα, αν πρέπει να βρεθούν 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, θα το δούμε. Ωραία. Αλλά θεωρώ ότι το κόστος δεν είναι τόσο τραγικά μεγάλο για ένα τόσο, για τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο αναστατώνει τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Πώς το κάνουμε. Στην πρότασή σας, δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο θα ζητήσετε την απαλωτρίωση της έκτασης. Προφανώς. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τους αρχηγούς των παρατάξεων και η πρωτοβουλία, αν θέλει, και οι κύριοι καθηγητές και οι κύριοι νομικοί και οι κύριοι μηχανικοί και όποιος θέλει. Εδώ είμαστε. Οπότε, δεδομένου των συνθηκών, το επόμενο μας βήμα ποιο είναι σαν Δήμος. Δεδομένου των συνθηκών, προφανώς θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η όλη ιστορία. Δηλαδή, θα πούμε ότι φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο παρήχθη. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εγώ θα πρότεινα, επειδή υπάρχει και επιτροπή η οποία παρακολουθεί το θέμα, μπορεί η επιτροπή να συνεδριάσει και άμεσα αύριο. Ας συγκληθεί και ας έρθει εδώ. Άρα, κύριε Δήμαρχε, εσείς από σήμερα θα δείτε πρόσκληση στους αρμόδιους να συνεδριάσετε, να τα αποφασίσετε. Έχει αποφθηνθεί πριν μισή ώρα. Πολύ ωραία. Όσον αφορά την απαλωτρίωση, η πρότασή σας περιλαμβάνει το πάρκο αυτό που είχατε σχεδιάσει, γιατί ήδη έχει απαντήσει αρνητικά η τοπική κοινωνία. Το πάρκο. Κοιτάξτε, δαιμονοποιήθηκε το πάρκο διότι θεωρήθηκε ότι είναι προάγγελος του χτισήματος. Όπως βλέπετε, πρώτα βγήκε η άδεια και μετά το πάρκο. Λοιπόν, πιο μπροστά θα χτιζόταν αυτό και μετά θα εγκυρώνονταν το πάρκο. Άσχετο αυτό, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, μία παρέμβαση εκεί πέρα, το πάρκο ας πούμε, μία αρχική σκέψη, όχι ότι είναι η τελική. Μπορείς να πεις ότι την έκταση αυτή μπροστά από το πάρκο, γιατί αυτή η έκταση είναι μπροστά από το πάρκο. Εγώ τη χρειάζομαι να αναδείξω
τη φυσική ομορφιά κτλ. Το οποίο θα συνάδει με τη λειτουργία του πάρκου. Παράδειγμα. Βεβαίως εννοείται ότι απαλωτριώθηκε, αγοράστηκε ότι έγινε όρος απαράβατος και για τους μελλοντικούς δημάρχους. Είναι ότι η έκταση αυτή θα παραμείνει αδόμητη. Μέχρι και πρέπει να γίνει όλο αυτό και να πούμε ότι όντως θα βρεθεί και το χρηματικό ποσό αυτό να απαλωτριωθεί. Ποιος θα προστατεύει το σημείο, δηλαδή... Η κοινή λογική θεωρώ θα προστατεύει το σημείο. Γιατί μπορεί να χτίσει, έτσι δεν είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κινηθούν οι ιδιώτες διαδικασίες που έρχεστε. Πολλά μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και πολλά του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να κάνει. Το θέμα είναι αν έχει τη βούληση να τα κάνει με τέτοια αντίδραση. Όχι, πραγματικά έχετε μπει κάποια διαδικασία ή μπορεί αύριο να μπει η μπουλντόζα. Μπορεί να. Κοιτάξτε, ότι μπορεί αύριο να μπει η μπουλντόζα, μπορεί. Μπορεί. Βεβαίως. Όπως υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν για πρόσκαιρα να μπλοκάρουν την όλη ιστορία, επίσης μπορούν. Δηλαδή να γίνει μία προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης στο ΣΥΠΟΘΑ. Μία προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης στο εφετείο, στο διοικητικό πρωτοδικείο συνόμην, με αίτημα ταυτόχρονο ότι μέχρι να εκδοθεί η απόφαση δεν γίνονται οικοδομικές εργασίες, οι οποίες θεωρώ θα δοθεί. Βέβαια αυτά είναι τώρα ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν προχωράς παρακάτω. Γίνονται γρήγορα αυτές οι αποφάσεις. Είπα τώρα, οι νομικοί θα μας τα πούνε ακόμα καλύτερα. Άρα θα κάνετε κάτι για το διάστημα αυτό. Ναι, σας είπα όμως ότι όταν προσέφυγα ο Δήμος στο ΣΥΠΟΘΑ, είπε το ΣΥΠΟΘΑ ότι δεν μπορείς να προσφύγεις κατά της υπηρεσίας σου, διότι αν θυμάμαι καλά, το έγραψε ότι θεωρείται εσωστρεφής δίκη, κάπως έτσι. Μπορεί όμως να βρεθεί φορέας ή κάτι άλλο το οποίο να προσφύγει. Αυτά θα μας τα πούνε οι νομικοί. Κοιτάξτε, μην θεωρείτε ότι και οι νομικοί συμφωνούν μεταξύ τους. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλος έλεγε ότι μπορείς να κάνεις προσωρινά μέτρα. Άλλος που δεν μπορούσες τελικά. Άλλος έλεγε ότι δεν μπορείς. Άλλος έλεγε ότι να κάνεις προσφυγή εδώ. Άλλος έλεγε να κάνεις προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ. Πέντε διαφορετικές γνώμες ακούσαμε. Μην θεωρείτε ότι είμαστε νομικοί εμείς. Κάποιον πρέπει να ακούσουμε. Είναι και αυτό που είπατε, κύριε Βερβέρη, ότι επειδή έκανε είπε τη γνώμη του νομικός, έπρεπε να ακολουθήσει. Όχι. Διαβάζεις τη γνώμη του νομικού, βλέπεις, έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποια πολεοδομική νομοθεσία, την οποία πιθανώς ο νομικός δεν ξέρει. Αν έρχεται, τι να κάνουμε, ρε παιδιά.